Είμαστε και δουλεύουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε και ξεκινάμε, Κώστα μου. Τι ωραίος που είσαι. Ναι. Εξυριστικές. Με βάλε ακόμα και μουσάκι να εξηγήσω. Τι να κάνει. Μάλιστα. Πήγαινε πιο εκεί τώρα να κάτσει στην καρέκλα που μας έφτιαξε ο Κωνσταντίνος στη Μονεβασιά. Να κάτσουμε και να ρεμβάσουμε το Σαββατοκύριακο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο ο καιρός στη Μονεβασιά. Σήμερα όμως ξεκινάει ένα κύμα κακοκαιρίας. Ελεάνα, πήγα να σε πω. Θεή μου. Ωραία. Ξεκινάει ένα κύμα κακοκαιρίας σήμερα σε όλη τη χώρα. Ξεκινάει από τα κεντρικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε. Είναι σε ισχύ και έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Ναι, είναι σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Βλέπουμε ότι και οι θερμοκρασίες, οι μέγιστες θα είναι χαμηλές. Δηλαδή 17 στη Βόρεια Ελλάδα, 18 στα κεντρικά. Μόνο κάτω στην Κρήτη θα είναι μέχρι 24 και στα Δωδεκάνη στα 23. Αλλά χρειάζεται προσοχή γιατί θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Και κυρίως από αργά το βράδυ σήμερα στο Ιόνιο, όπου δυστυχώς είχαμε κακοκαιρία και το Σαββατοκύριακο και είχαμε και το θάνατο ενός τουρίστα, ο οποίος τον παρέσυρε ένας χήμαρος λόγω της κακοκαιρίας. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Ήταν σε ένα αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά του. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και αύριο το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να ισχύει. Αύριο κυρίως θα ξεκινήσει από τα δυτικά, από το Ιόνιο και θα έρθει προς όλη την άλλη χώρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Όλη η εβδομάδα λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι έτσι με κακοκαιρία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Και πάμε να δούμε ένα ηλιοβασίλεμα πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα να δεις πρόβατα. Πρόσεξε, είναι στην Αττική, είναι εδώ, στου Ζωγράφου και μας το έστειλε η Κατερίνα Γαλανοπούλου από τη Σχολή Χημικών στο Πανεπιστήμιο, Φέη. Ήταν στη δουλειά της, λέει, μέχρι το αργά το βράδυ και βγήκε στο μπαλκόνι, στο παράθυρο της Σχολής Χημικών και μας τράβηξε αυτή την ωραία φωτογραφία. Όμορφη και η Αθήνα. Έτσι και η Αθήνα φυσικά, όπως και όλη μας η Ελλάδα. Λοιπόν, να δούμε, μπαίνουμε στο Instagram αν θέλετε να μας στέλνετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Τσουρός Κώστας είναι ο λογαριασμός. Και χριστουγεννιάτικα μπορούν να στέλνουν τώρα, γιατί έχουν αρκετοί ξεκινήσει. Άρχισαν να στολίζουν. Για εγώ έχω δει στη γειτονιά μας. Άντε. Βεβαίως. Γνωρίζει δεν είναι. Τέλος πάντων. Να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, Τσουρός Κώστας ο λογαριασμός στο Instagram και εδώ μαζί με τη Φεούλα θα τα δείχνουμε όλα. Θέλει.